αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας τελικός. Να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να προκύψει όσον αφορά το συγκεκριμένο, το σημερινό παιχνίδι. Στην φάση των ομίλων, οι Σέρβοι είχαν κερδίσει με 4-0 σε έναν όμιλο που έπαιξαν επίσης η Ακαδημία του Μίτσελ Σαλγκάδο, Spanish Soccer School, το Nuevo Campo, η Φαν Έαντας, η Φάρμα, η Ακαδημία Ντραγκάο. Έφτασαν στον ημιτελικό. Η Ακαδημία Ευθυμιάδη κέρδισε 3-0 τους Soccer Kicks και ο Ερυθρός Αστέρας στην Spanish Soccer School με 3-0. Ύμνος της Σερβίας, να τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο για την Ακαδημία Ευθυμιάδη. Έτοιμα πλέον για την έναρξη του τελευταίου τελικού σε αυτό το διεθνές τουρνά που διεξάγεται από τις 26 του μήνα εδώ στην Λευκοσία, με πάρα πολύ κόσμο, πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολύ ωραίο θέαμα, πολύ ψηλή ποιότητα, και πλέον περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει αυτό το ζευγάρι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου και την Ακαδημία Ευθυμιάδη. Πάμε να δούμε το παιχνίδι, ξεκινώντας από την Ακαδημία Ευθυμιάδη. Εδώ είναι η 11η, με τον Μαντορίνη τερματοφύλακα, Κυρίλου, Χουρουζίδης, Ανδρέου και Δημητρίου είναι η τετράδα στην άμυνα, ο Ιωάννου αμυντικός μέσος. Στην μεσαία γραμμή, Χατζηχρήστου, Χαραλάμπους, Ναθανέλ και Μαλέκος, και μπροστά ο Σάβα σε ένα 4-1-4-1. Η Ακαδημία Ευθυμιάδη, στον πάγκο Θεοδόρου Παρτζηλής, Χαχιλέος Μαρθέου Βασίλη, Σιμίλης και Κουρουζίδης. Πάμε στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, με τον Βοίντοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα ο Μπούλας, Σάκνιτς, Ρουντόγεβιτς και Μιλόσεβιτς. Αμυντικός μέσος ο Λέκιτς. Πιο μπροστά εσωτερική μέση είναι Νάντοβιτς και Μελεντίζεβιτς. Μάτιτς δεξί εξτρέμ, Γκρούιτς αριστερό και ο Λάνζετιτς στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Σερβίας. Πέτροβιτς, Τσνόμπια, Βλάντισλαβ, Τριφούνοβιτς και Γκραόνια η αναπληρωματική. Ο Ερυθρού Αστέρα, εδώ ακούσαμε και την αρχή για την Ακαδημία του Ευθυμιάδη, με όλα τα παιδιά στο γήπεδο. Και τώρα η 11 της Ακαδημίας του Ευθυμιάδη στο γήπεδο για να ξεκινήσει ουσιαστικά ο τελευταίος τελικός. Μάλιστα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε στρίψιμο νομίσματος. Αρχηγός από πλευράς του Ευθυμιάδη ο τερματοφύλακας ο Μαντορίνης. Και από την άλλη πλευρά ο Γιάκνιτς, ο κάπτεν των Σέρβων. Σέντρα για τον, για την Ακαδημία Ευθυμιάδη, με τον Σάβα. Νομίζω είναι όλα έτοιμα πλέον για την έναρξη του τελικού. Α, ο διαιτητής λέει να πάνε να πληρωματίσει το κάθε ημίχρονο, και ξεκίνησε τώρα ο τελικός για την κατηγορία 2004. Πρώτες στιγμές με τους τυπικά γηπεδούχους στην Ακαδημία Ευθυμιάδη να είναι αυτοί που κρατούν μπάλα. Μουσική
ένα πλάγιο χωρίς να έχουμε μέχρι τώρα κάτι αφού πρώτες στιγμές στο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα είναι ανάλογο το θέαμα όπως στην κατηγορία του 2003 εκεί όπου η Θέλτα έπαιξε εξαιρετικά απέναντι στην Σπάτσιο FC. Πρώτο σουτ δυνατό στην αναμέτρηση από το... Υπάρχει έτσι ένα προηγούμενο. Μας το είπαν νωρίτερα και οι άνθρωποι αυτό από την Ακαδημία του Ευθυμιάδη. Όσον αφορά την διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει, χωρίς να σημαίνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, ότι δεν θα το παλέψουν το μάτς. Σέρβοι, οι οποίοι έχουν την κατοχή της μπάλας, στο λάθος που έγινε στα μετόπισθεν με τον Αντρέου για την ομάδα του Ευθυμιάδη. Και ακόμα πιο πίσω, στον αρχηγό τον Μαντορίνη. Σέρβοι στο προσκήνιο με τον Μελεντίζεβιτς, παλιά για τον Γκρούιτς. Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο γρήγορο γκολ στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι στον άλλο τελικό νωρίτερα το πρώτο γκολ ήρθε στο 13ο λεπτό από τον Νταμιάν. Και συνέχεια είχαμε άλλα δύο τέρματα για την ομάδα της Θέλτα. Θέλτα η οποία φεύγει από την Κύπρο σε πολύ λίγη ώρα. Γι' αυτό το λόγο έγινε νωρίτερα πρώτη απονομή για την κατηγορία 2003, έτσι ώστε να πάρουν τα έπαθλά τους οι Ισπανοί και να αποχωρήσουν, να πάνε στο αεροδρόμιο και να έχουν το ταξίδι της επιστροφής. Θέλτα η οποία, μας είπε και νωρίτερα ο Στέφανος Νικολάου από πλευράς της εταιρείας Consultics που διοργανώνει το τουρνά, ότι έκανε σχεδόν ταξίδι μιας ημέρας για να βρεθεί εδώ στην Κύπρο, αφού δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Βίγκο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλαξε αρκετούς προορισμούς. Μια πρώτη φάση δοκάρι εδώ για τον Ερυθρό Αστέρα. Βλέπετε η μπάλα δοκάρι και έξω. Πρώτη καλή στιγμή για τους πιτσιρικάδες του Ερυθρού Αστέρα. Ωραίο το γύρισμα από τον Μελεντίζεβιτς. Στον Ερυθρό Αστέρα όπου... Προσθέσουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ακαδημίες γενικότερα. Γιατί είσαστε κοντά στο κύριε Δαδοπούλε, στις ακαδημίες. Βλέπετε αυτά τα παιχνιδιά που έχουν περισσότερη σωματοδομή, έχουν ταλέντο να παίξουν στις πρώτες τις ομάδες, όμως βλέπουμε πως και στην Ελλάδα πολλά νεαρά ταλέντα θα ξεδιπλώσουν αυτό που έχουν στην πρώτη ομάδα, γιατί πολύ απλά δεν παίρνουν ευκαιρίες. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ από το Σάβα. Ναι. Goal, να... Στο αγωνιστικό μπήκε ο γκολάρα γιατί πέρασε και τον τερματοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα. Ο Σάβα, ο οποίος σκοράρει χαμό στην κερκίδα, πανηγυρίστηκε έξαλλα. Αυτό που λέγατε τώρα για τις ακαδημίες, γίνεται πολύ... θα μιλήσω συγκεκριμένα για την ομάδα μου εγώ. Ναι. Γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά από τα αστεράκια που έχουμε μέχρι την ΚΑΠΑ 20 να παρδρώσουμε την πρώτη ομάδα. Ήδη έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές στη... του 1998 γεννημένους. Οι δύο είναι βασικοί. Ο Δημήτρης Ολυμιός, ο Αλέξανδρος Κατράνης, ο Σπύρος ο Νάτσος, που παίζει και αυτό σε παιχνίδια κυπέλου και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Έχουμε το 1996 τον Μιχάλη τον Μπαστακό και έχουμε και άλλα παιδιά που ακολουθούν. Ο Χρήστος Θεοδωράκης, ο τρίτος σωματοφύλακας. Δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολύ στις ακαδημίες μας. Ο Δημήτρης Ολυμιός έγινε και κρούση τελευταία, το βλέπει ο Ολυμπιακός από ό,τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε παντού Ολυμπιακό, δεν ξέρω πόσα κομμάτια θα γίνει. Εντάξει, πάντως είναι καλό να ακούγονται και τα ονόματα των μικρών ποδοσφαιριστών. Όταν μιλούν και βλέπουν μεγάλες ομάδες αυτά τα νεαρά ταλέντα, βεβαίως υποκινείται ένας ποδοσφαιριστής να παίζει και καλύτερα. Και νομίζω πως και αυτού του είδους τα τουρνουά, έτσι, για να επιστρέψουμε στο τουρνουά, είναι ιδανικό για ποδοσφαιριστές να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και να δείχνουν κάποια πράγματα που ίσως σε παιχνίδια χώριου πρωταθλήματος. Και ευρύτερα με το ευρωπαϊκό να έχει βιωθεί η απόσταση. Έχουμε δει παλιότερα τον Αποέλ ή την Ανόρθωση. Ευχόμαστε να ήταν ευχάριστη παραμονή και να μας ξανάρθετε. Μακάρι να μας γίνει και πρόσκληση και τα επόμενα χρόνια και εμείς να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ωραία πράγματα από τον Ελλαδίτη προπονητή και ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα στην κουβέντα πάνω που είχαμε το γκολ
από τον Σάβα. Πολύ ωραίο γκολ για την ομάδα του Ευθυμιάδη, η οποία έχει ανοίξει το σκορ. Α, δοκάρι, τρομερό σούτ εδώ από πλευρά Ερυθρό Αστέρα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τους Σέρβους εδώ να σημαδεύουν δοκάρι από την βολίδα του Βλάντισλαβ από τα 20 κάτι μέτρα. Πήγε να μας θυμίσει έτσι το γκολ που είχαν στον τελικό νωρίτερα από τον Νταμιάν από πλευράς Θέλτα Βίγκο. Άρης Κυριάκου που δεν έχει άλλο ρεπορτάζ τώρα, σε λίγο έτσι. Προς το παρόν, δώσ' μου λίγα λεπτά αλκή να δούμε ποιο θα φέρουμε κάτω, γιατί εδώ στο χώρο είναι δύσκολο να βρεις κάποιον. Σε εξέλιξη το παιχνίδι στο 12ο λεπτό. 1-0 η Ακαδημία Ευθυμιάδη με το γκολ του Σάβα. Ερυθρός Αστέρας είχε δοκάρει πριν από λίγο. Παραβάνω το Cobalt Nicosia International Cup που ολοκληρώνεται με αυτό εδώ το παιχνίδι. Ο τελευταίος τελικός στην διοργάνωση στην κατηγορία 2004. Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε και την απονομή του τροπέου στους νικητές του τελικού αλλά και στους φιναλίστ. Όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια. Φάουλ μακρινό θα μαζέψει ο Μαντορίνης, ο κάπτεν της Ακαδημίας Ευθυμιάδη, εύκολα. Έτσι για να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά με το πέρας του τελικού, μια μαραθώνια μετάδοση, σχεδόν 3-3,5 ώρες. Είμαστε παρέα εδώ στην Sida Vision, θα είμαστε παρέα με το πέρας του τελικού. Ερυθρός Αστέρας που θέλει να βγει στο προσκήνιο. Με την κόντρα να δούμε αν υπάρχει προϋπόθεση για την επίθεση. Βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του Βοϊντοβιτς, ο τερματοφύλακας της σερβικής ομάδας. Μπάλα που είναι για τους Σέρβους, σε πλάγιο out. Στα μισά ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου, στο 14ο λεπτό. Βγήκε μια μπάλια. Δεν γίνεται το κοντρόλ από τον Γιάκνιτς. Κόρνερ που είναι για την ομάδα της Σερβίας. Άρη Κυριάκου, πιέζουν τώρα οι Σέρβοι για να ισοφαρίσουν, διότι προηγήθηκε η Ακαδημία Ευθυμιάδη με το γρήγορο σχετικά γκολ στην αναμέτρηση, πιο γρήγορα σε σχέση με το γκολ που είχαμε νωρίτερα στο τελικό του 2003. Ναι, πάντως σε σχέση με τη Θέλτα, αν κάνουμε μια μικρή σύγκριση, η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα ακόμα δεν έχει την κατοχή μπάλας που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, ναι. Και νομίζω πως κάπου εκεί πρέπει να γίνει πιο ενεργή για να μπορέσει να απειλήσει την ομάδα του Ευθυμιάδη. Εντάξει, έχει αρχίσει να κερδίζει μέτρα προς την εστία της Ακαδημίας Ευθυμιάδη, αλλά είναι αυτό που λες, δεν έχει την εικόνα που έβγαζε η Θέλτα νωρίτερα στο τελικό του 2003. Ναι, με το γρήγορο passing game είναι αυτό ναι. που προσεγγίσαμε στον προηγούμενο τελικό. Εντάξει, με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα όμως να δείχνει την ποιότητα της σιγά σιγά, να παίρνει μπάλας, να πιέζει ψηλά. Και ναι, αυτό ότι δίνει... υπάρχει ποιότητα φαίνεται αυτό νομίζω και από τις κινήσεις κάποιων παικτών, ειδικά τα δύο Winger, ο Γκρουίτς και ο Μάτιτς μέχρι τώρα έχουν δείξει έτσι κάποια πολύ καλά στοιχεία. Οι Σέρβοι, οι οποίοι είναι πίσω στο σκορ και προσπαθούν να ισοφαρίσουν γρήγορα σε αυτόν τον τελικό με το κόρνερ να εκτελείται έξυπνα εδώ. Την παλιά μέσα στην περιοχή να απομακρύνεται μεν προσωρινά, να επιμένουν οι Σέρβοι με νέα σέντρα εκεί που κινείται ο Μελεντίζεβιτς.
Πιτσιρίκοι, οι οποίοι το διασκέδασαν ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν στην διάρκεια του, για να φτάσουμε μέχρι εδώ στους δύο σημερινούς τελικούς που είναι τηλεοπτικά από την Cita Vision. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πάντα πίσω στο σκορ και ενώ πάμε για... είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι να ισοβαρίσουν. Μια χαρά προς το παρόν κρατάει η Ακαδημία Ευθυμιάδη. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πρώτο ημίωρο, το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Το φάουλ εδώ με τον Ρουντόγεβιτς, αλλά που πέρασε από όλους. Κεφαλιά, ευκαιρία, κακό σούτ, ευτυχώς εδώ για την ομάδα της, του Ευθυμιάδη, αφού ο Μάτιτς έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Τώρα ο Ρουντόγεβιτς με δύναμη πάνω στον Μαντορίνη, εύκολα ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας Ευθυμιάδη. Λοιπόν, έλεγα ότι εχθές στα πλαίσια ουσιαστικά του Cobalt 20 International Cup έγινε μια πολύ φτωρή μίχρονο εδώ στην Cita Vision. Ωραία κίνηση με τον σκόρερ, τον Σάβα, να προσπαθεί να κρατάει, να περνάει. Ωραία προϋποθέσεις εδώ για την Ακαδημία Ευθυμιάδη με τον Σάβα. Να δούμε αν θα κάνει ό,τι θα το κάνει. Δοκάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία, τρομερή ευκαιρία. Ο Σάβα μέχρι τώρα είναι ο κορυφαίος του παιχνιδιού. Ο Πιτσιρίκος θα πάει μια χαρά με το ωραίο γκολ που πέτυχε στο δεκάλεπτο και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχει δευτερόλεπτα πριν. Θα το δούμε το replay. Εδώ η μπάλα στο δοκάρι. Ο Ανδρέας Σάβα είναι κάτι που διακρίνει αυτόν τον ταλαντούχο νεαρό ποδοσφαιριστή. Εδώ έχουμε σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Ευθυμιάδη προηγείται του Ερυθρού Αστέρα με 1-0. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Επιστροφή στο Γασιπί, αγαπητοί μας φίλοι. Με μέρα το καλό, καιρικές συνθήκες δεν ήταν αποτρεπτικές για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Εδώ βλέπουμε και τις καλύτερες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε ένα δοκάρι σε αυτό το γύρισμα εδώ από τον Λούκα Νενάντοβιτς. Εδώ η φάση του γκολ για τις Ακαδημίες Ευθυμιάδη. Πλασέ από διαγώνια απόσταση και 1-0 με γκολ του Ανδρέα Σάβα. Άνοιξε το σκόρ η Ακαδημία του Ευθυμιάδη. Ανδρέας Σάβα που πολλάκι σε πολλά τουρνουά σε Κύπρο και εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια έχει διακριθεί, θα λέγαμε. Εδώ κάποιες προσπάθειες από τους παίχτες του Ερυθρού Αστέρα. Εδώ μια προβολή που δεν ήταν ιδανική για να σκοράρει ο Λάζετιτς. Πρόλαβε η άμυνα της ομάδας του Ευθυμιάδη και κάπως έτσι ήρθε και η ευκαιρία από τον Ανδρέα Σάβα και πάλι, αφού προσπέρασε όλους τους παίχτες της σέρβικης άμυνας. Ο Σάβα εκτέλεσε με το σούτ και είναι σημαντικό ένας παίχτης του Βελληνικούς, του Μίτσελ Σαλγκάδο, να υποκινεί αυτά τα νεαρά ταλέντα, πόσο μάλλον να μπορέσει να τους δίνει ταυτότητα αναλύσοντας ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά τους. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Γασιπί με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα να έχει την πρώτη κατοχή μπάλας και να προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια παλιά προς τον Μάρκο Λάζετιτς κόπηκε από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτόν πάει μπάλα, Σιρτά. Μια σέντρα στην περιοχή της κυπριακής ομάδας. Και τώρα ο Ερυθρός Αστέρας προσπαθεί να βάλει πίεση μέσω στημένης μπάλας. Ένα γέμισμα. Κατεβαίνει μπάλα, ευκαιρία. Ευτυχώς σταμάτησε σε σώμα. Αν ήταν καλά του Χρήστου Αντρέου πριν πάει στα δίχτυα της εστίας του. Προσπαθούν οι Σέρβοι σε αυτό το δεύτερο μήχρονο να βάλουν πολύ πίεση στην εστία του Μαντορίνη. Ναι, διαφορετική και η προσέγγιση σε αυτόν τον τελικό Αλκή. Αν αναλογιστεί κανείς πως πριν δύο μέρες αυτές οι δύο ομάδες δεν κονταροχτυπήθηκαν καν. Γιατί ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε με 4-0 σχετικά ανετ. Ναι, έτσι ακριβώς. Εκτελέστηκε το φάουλ, κεφαλιά
Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ, έτσι διακόπτεται αυτή η προσπάθεια. Στα 12 και 13 πλέον έχουν, έχουν συμπληρώσει τον χαρακτήρα τους και το αγωνιστικό τους τράσος, αν θέλεις, Άλκη, για να μπορέσουν να βγάλουν το ταλέντο τους και στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό να δούμε τα επόμενα χρόνια νεαρούς Κύπριους να αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορούν να πάρουν επαναστάσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν εδώ ένα καλό σουτ από πλευρά Ερυθρού Αστέρα, μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Μαντορίνη. Αν δεν έρθει μια τέτοια εμπειρία, δηλαδή κάποιος μικρός να ξενιτευτεί από αυτές τις ηλικίες ή άντε λίγο περισσότερο ακόμα, τότε νομίζω ότι δύσκολα θα μπορεί να έχει την ανοίξη η οποία θα θέλαμε, δηλαδή να δούμε και άλλα ποδοσφαιρικά ταλέντα. Όλα αυτά με τις προσπάθειες των παιχτών των δύο ομάδων να είναι εμφανείς στον αγωνιστικό χώρο. Κάθετη μεταβίβαση σε ένα χώρο που προσπαθούν να απαντήσουν οι Σέρβοι, όμως εδώ την κατάλληλη στιγμή ο Λευτέρης Μαντορίνης δεν θα δρικηθεί. Προσπάθεια εκεί από τον φορ των Σέρβων, τον Νίκολα Γκρβόβιτς. Και πάμε ξανά για πάσα στον αγωνιστικό χώρο με τον Άλκη Μπότσο. Λοιπόν, εγώ έχω τη χαρά τώρα να έχω έναν από τους μικρούς της Ακαδημίας Εθνικής. Ράρουν προς την αντίπαλη περιοχή οι μικροί Κύπροι ποδοσφαιριστές. Οι Σέρβοι μπροστά τώρα με την προσπάθεια από τον Μπόρις Μάτιτς. Ευκαιρία για τον Ερυθρό Αστέρα, πλασέ. Και έχουμε ψηλά τη σημαία απέναντι. Δεν υπάρχει γκολ. Ο Μάρκο Λάζετιτς που πήρε την πάσα ήταν σε αντικανονική θέση. Έτσι. Δεν υπάρχει γκολ. Εδώ, ναι. Στην ώρα της πάσας ήταν καθαρά μπροστά ο σκόρερ, ο Μάρκο Λάζετιτς, έτσι. Δεν υφίσταται αυτό που μιλεί. Έτσι δεν υπήρχε συνέχεια στην επιθετική προσπάθεια των Σέρβων. Ναι. Εδώ πέρασε μια πάσα. Ο Ερυθρός Αστέρας επιτίθεται από αριστερά. Ένα σουτ δοκάρι, στο δοκάρι μπάλα και πάει έξω. Καλή στιγμή για τον Ερυθρό Αστέρα. Από αριστερά μπήκε στην περιοχή ο Γκολντίν Βλάντισλαφ. Έτσι το σουτ του όμως που επιχείρησε κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Μιχάηλο Μιλόσεβιτς. Κόρνερ το οποίο παίζουν στα γρήγορα οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά. Και τώρα η μπάλα στον Ανδρέα τον Σάβα που έχει ανοιχτό γήπεδο και παίζει με την ταχύτητά του. Προσπέρασε δύο ποδοσφαιριστές. Ανδρέα Σάβα θα μπει στην περιοχή των Σέρβων. Ευκαιρία για τον Ευθυμιάδη. 2-0. Κάπως έτσι η Ακαδημία Ευθυμιάδη ολοκληρώνει τον θρίαμβο της σήμερα με σόλο προσπάθεια του Ανδρέα Σάβα. Και δικαιωματικά αυτός ο μικρός μαζεύει τα φώτα της επικαιρότητας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και καθόλου το τουρνουά. Ο Ανδρέας Σάβα με τα δύο τέρματά του σφραγίζει ουσιαστικά την νίκη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σε αυτό το τελικό. Πέρασε όλους τους Σέρβους που βρήκε μπροστά του, πλάσαρε εύστοχα στην γωνιά του Βοίβοντιτς. 2-0. Προϊόν της ταχύτητας αλλά και της ποιότητας που έχει αυτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Άλκη, φώναξες παιχταράς, Ανδρέας Σάβα. Παιχταράς ο μικρός, ήταν απίστευτη η κίνηση που έκανε τώρα. Το άδειασμα, το πώς πέρασε, πήγε ο τελευταίος Σέρβος αμυντικός να ο Λάζαρ έκανε και προβολή στο τέλος, αλλά δεν μπόρεσε με τίποτα. Δεν βρήκε τον Σάβα. Θα τον έχουμε μετά τον μικρό εδώ στην Σιταβιζιό να μας πει την άποψή του. Δηλαδή αυτή, ξέρεις, είναι καμιά φορά μπορεί να είναι συνεντεύξεις συλλεκτικές, δεν ξέρεις πώς θα βγει. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για τους Σέρβους. Απέτυχε ο Λάζετιτς να βρει γεμάτα την κεφαλιά. Θέλουμε άλλα 6 λεπτά, 5 ουσιαστικά, είναι 54, στο 54 είμαστε. 2-0 για την ομάδα του της Ακαδημίας Ευθυμιάδη. Εδώ τώρα, τελευταία. Τώρα είναι δύσκολο το παιχνίδι να χαθεί για την Ακαδημία Ευθυμιάδη, όσο και αν είναι ποιοτικός ο αντίπαλος. Κράτησαν την πίεση που έβαλαν. Πριν την λήξη της αναμέτρησης. Έλα, Αλκή. Εδώ στο μπάγκο του Ευθυμιάδη.
Και αυτό διότι βλέπουν τις Κρούς να κρατάνε αυτό το 2-0. Από αυτά τα οποία μπορεί να βιώσει κανείς βλέποντας ανθρώπους του τεχνικού team, ναι, της Ακαδημίας. Και τώρα αγκαλιάζονται όλοι μπροστά στον πάγκο, ναι, περιμένοντας έτσι την ελήξη για να πανηγυρίσουν μαζί. Το 60 έχουμε περάσει και στις καθυστερήσεις που θα κρατηθούν από τον διαιτή της αναμέτρησης. Μια προσπάθεια τώρα για τον Ερυθρό Αστέρα. Ευκαιρία για τους Σέρβους για το 2-1 που δεν γίνεται. Απομάκρυνση μπάλας από την κυπριακή ομάδα με Κουρουζίδη. Ένα γέμισμα από τους Σέρβους χωρίς επιτυχία αυτό το σουτ. Φωνάζουν στον διαιτή πως ολοκληρώθηκε η συνάντηση από τον πάγκο της Ακαδημίας Ευθυμιάδη και δεν νομίζω πως θα κρατήσει πολύ ώρα ο διαιτής. Τώρα σφυρά για τελευταία φορά ή ο γκολ του Ανδρέα Σάβα που βλέπουμε ξανά εδώ. Ο Σάβα πέρασε όλη την άμυνα και τον τερματοφύλακα Βοϊβοντιτς για το 1-0 από διαγώνη απόσταση, σκοράρει με το αριστερό. Και στη δεύτερη περίπτωση ο ίδιος ποδοσφαιριστής που εδώ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Δείτε από που πήρε την μπάλα, πολύ πιο πίσω από το κέντρο. Προσπέρασε όλη την άμυνα των Σέρβων που ήταν ψηλά. Πλάσαρε τον Βοϊβοντιτς, σκοράρει για δεύτερη φορά και έτσι ουσιαστικά χαρίζει το τρόπαιο στην ομάδα του. Τον Ανδρέα Σάβα. Εδώ τα στατιστικά του παιχνιδιού και ενώ θα πάμε για μια Αστέρα. Δεν μπόρεσε σήμερα να κρατήσει τις ορέξεις του Ανδρέα Σάβα. Δέχθηκε δύο τέρματα, όμως είναι ο πολυτιμότερος στην ηλικία του για αυτό το τουρνουά. Όλη η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα τώρα κατευθύνεται στο βάθρο για την δεύτερη θέση του τουρνουά. Χειροκρότημα για τους φιναλίστ, όπως αρμόζει άλλωστε σε έναν τελικό. Χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Εδώ τα νεαρά σερβάκια, ίσως και από αυτούς τους μικρούς ποδοσφαιριστές, να δούμε κάποιους από αυτούς στο μέλλον σε μεγάλες ομάδες της Ευρωπής. Ήδη η Σερβία έχει εξαγάγει αρκετούς ποδοσφαιριστές που κάνουν καριέρα σε μεγάλες ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Και οι ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα έχουν βγάλει αρκετά ταλέντα τα τελευταία χρόνια. Καλή στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Αναμνηστικές φωτογραφίες για τους φιναλίστ Ερυθρός Αστέρας Βέλιγραδίου.